Την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αλεξανδρούπολη είδαν θετικά οι πολίτες, όπως ισχυρίζονται στην κάμερα της ΔΕΛΤΑ Τηλεόρασης η επιλογή του να περπατήσει στους δρόμους της Αλεξανδρούπολης και να δώσει την ευκαιρία στους πολίτες να τον δουν από κοντά. Έκλεψε τις εντυπώσεις. Είναι το αστέρι της Ελλάδος, τον καλωσορίζουμε και είμαστε με το πλευρό του. Είχατε την ευκαιρία να τον δείτε από κοντά? Όχι, δεν είχα. Πήγε ένας φίλος μου τώρα και δεν τον αφήσα να πέρασει μέσα. Και εγώ, επειδή ήρθε ο Μητσοτάκης, θα πάω να κεράσω γλυκά. Δεν τον είδε. Δεν τον είδατε. Ήθελα και καμιά φωτογραφία, αλλά δεν μπόρεσα. Μια χαρά, τι να πω. Μια χαρά. Είναι καλό. Έτσι πιστεύω, ναι. Είχατε την ευκαιρία να τον δείτε από κοντά? Όχι, όχι. Δεν είχαμε την ευκαιρία. Αλλά θα ήθελα. Καλό είναι. Φυσικά καλό είναι να μην μας ξεχνάνε και εμάς εδώ πάνω. Και να κάνει ό,τι μπορεί και για τη Θράκη. Και εμείς επισκέπτες είμαστε εδώ, δεν είμαστε από την Αλεξανδρόπολη. Μια χαρά, δεν έχω να πω κάτι. Είχατε την ευκαιρία να το δείτε από κοντά? Όχι, όχι, δεν είχα την ευκαιρία γιατί ήμασταν αλλού και τώρα πηγαίνουμε προς το εδώ, που μάλλον είναι προς το εδώ από ό,τι καταλαβαίνω. Προς τα εκεί, έστω. Αυτά. Πολύ καλά. Ο Πρωθυπουργός μας θύμισε με την παρουσία του στον Εύρο. Με τις δράσεις του και με, και με αυτά που είπε, ήρθε και στην Αλεξανδρούπολη σήμερα, όλα καλά. Έχετε την ευκαιρία να τον δείτε από κοντά? Όχι, με τα μαθήματα που έχουμε τα Σαββατοκύριακα δεν μας άφησαν χρόνο να τον επισκεφτούμε, να τον δούμε. Ήδη ήρθε, έχει έρθει, είναι εδώ. Ξέρω ότι θα έρθει, αλλά δεν ξέρω αν ήρθε ακόμη, γιατί τώρα μόλις ήρθα από τον Απαλό και είδα κάποια κίνηση χλιαρή στο δρόμο. Αν έρθει στον Απαλό θα είναι πολύ ωραία. Γιατί θα είναι ωραία? Επιτέλους να γνωρίσει και τα μικρότερα μέρη, τα προάστια, όχι μόνο την Αλεξανδρούπολη. Άσε να δούμε, θα την γνωρίσει και την Αλεξανδρούπολη. Είναι θετικό το ότι ωραίο επισκέπτεται. Έρχεται, ναι, ναι, εννοείται, εννοείται. Να έρθει εδώ να δείξει ότι ενδιαφέρονται και για τον Εύρο, τέλος πάντων. Τον περιμένουμε. Πρωθυπουργός να είναι και να έρχεται να μας θυμάται, όποιος και να είναι. Υπήρχαν όμως και οι πολίτες που θεώρησαν την επίσκεψή του αδιάφορη. Πώς σας φαίνεται που ο Πρωθυπουργός της χώρας επισκέφθηκε την Αλεξανδρούπολη? Μου είναι αδιάφορο. Θα θέλετε να μου πείτε πώς σας φαίνεται που ο Πρωθυπουργός της χώρας επισκέφθηκε την Αλεξανδρούπολη? Ποιος είναι? Ο Πρωθυπουργός της χώρας. Τι θα τον κάνω, δηλαδή αυτή είναι. Την εμπειρία του περιγράφει στην κάμερα της ΔΕΛΤΑ Τηλεόρασης ο ιδιοκτήτης του καταστήματος όπου ο Πρωθυπουργός επέλεξε να πάρει ένα μικρό κολατσιό. Θα θέλαμε να μας πεις πώς νιώθεις που ο Πρωθυπουργός της χώρας επέλεξε να πάρει από σένα το πρωινό του και μάλιστα να μας πεις και τι επέλεξε. Καλημέρα. Επέλεξε κουλούρι απλό, ήθελε κάτι απλό. Είμαι χαρούμενος. Εντάξει, για μένα δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Έχω ένα πολύ ωραίο πελατολόγιο, απλά ήταν κάτι σύν στη μέρα μου. Και τίποτα, δεν συζήτησαμε κάτι, μόνο ότι όσο πιο απλά τόσο πιο καλά. Είπαμε γενικά τα πράγματα στη ζωή, οπότε και γι' αυτό επέλεξε ένα απλό κουλούρι. Το πλήρωσε το κουλουράκι? Το κέρασα, ήρθαν μετά η φρουρά του, οι άνθρωποι του μου είπαν να το πληρώσουν, αλλά αρνήθηκα. Εντάξει, θα έχω να παίρνω.